Είναι 6 ώρα, πάμε να πλύνουμε τη μούρη μας, μόλις σηκώθηκα και να βγούμε για το καθημερινό αερόβιο. Πάμε λίγο κρύο νερό. Παιδιά, όλα είναι ζυγισμένα, όλα είναι τοποθετημένα πένα για να γίνεται εύκολη η διατροφή μου καθημερινά. Και ας βάλουμε ένα 10 γραμμάρια μονοψυχία στους έγκυρες. Γεια σας. Βάλουμε μισό λίτρο νερό. Και θα πάρω μια βιταμίνη C. Βέβαια, ένα σπινάκι καφέ με λίγη στέβια. Πίνουμε αρούφι και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το πρωινό αερόβιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το γρήγορο περπάτημα. Για 45 λεπτά. Δείτε εδώ, παιδιά, δείτε. Πώς να μην κάνεις αερόβιο πρωί. Μόλις τέλειωσα την αεροβική μου προπόνηση, πάμε να ετοιμάσουμε και να φτιάξουμε και να φάμε το πρώτο μας γεύμα το πρωινό, γιατί πεινάω σαν τρελός. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο γεύμα της ημέρας. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, για τις εγγραφές, για τα follow στο TikTok, στο Instagram. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας και πρωινό ουσιαστικά. Πάμε να βάλουμε 50 γραμμάρια βρώμικου αγέ. Θα βάλουμε 1 γραμμάριο κανέλα και ηλάνης. Παιδιά, η μόνη καλή κανέλα. Θα σπάσουμε ένα ολόκληρο αυγό. Θα προσθέσω 5 γραμμάρια με 7 μπέικιν. Τώρα θα προσθέσω 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Θα χρειαστούμε λίγο αλάτι, προσθέσουμε, και βέβαια λίγο νερό, πολύ λίγο. Ανακατεύουμε, πολύ καλά. Η βρώμη δεν χρειάζεται να είναι αλεσμένη, επειδή θα ρωτήσετε σίγουρα. Αυτό είναι ζουμερό, τέλειο. Θα χρειαστούμε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Θα το βάλουμε σε υψηλή φωτιά, θέρμα, και θα το λαδώσουμε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, το λάδι το παίρνουμε σχεδόν όλο μέχρι το βετσέτα. Σιγά σιγά. Μυρίζει υπέροχα ήδη. Θα πορωθείτε να το κάνετε όλοι. Αλάνια μου, όσο περιμένουμε να βγάλει λίγες φουσκίτσες ακόμη για να γυρίσουμε πλευρά που άργο ψήνεται σε χαμηλή φωτιά, πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι σοκολάτας που θα βάλουμε από πάνω και θα τα κάνει υπερτέλεια και θα νομίζουν όλοι ότι τρώμε σοκολατένια πρωινά. Πήραμε το ίδιο μπολ από το μείγμα, προσθέτουμε 15 γραμμάρια σκόνη πρωτεΐνης. Παιδιά, εδώ θέλει τρελή προσοχή, ξαναπήγε, όχι, εντάξει, τρελή προσοχή, δείτε πόσο νερό βάζω. Σας παρακαλώ, θέλει τρελή προσοχή. Παπ, αυτό ήταν. Βλέπετε πώς γίνεται, ίσα ίσα παιδιά. Μάγκες, το γύρισα, έσπασε λίγο, ήθελε λίγο πιο πολύ λάδι, δεν με νοιάζει, έτσι ήθελα να γίνει φουλ αντικολλητικό. Δεν φαντάζεστε πώς μυρίζει, πάμε να το στήσουμε να το γαίνουμε. Πάμε να ρίξουμε τη μουσ που φτιάξαμε. Δείτε εδώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό θα βάλουμε μια ολόκληρη μπανάνα. Σιρόπι σοκολάτας. Sweet and balance με στέβια, όχι ζάχαρη, παιδιά. Και η πρωινάρα μου, μάγκες, είναι έτοιμη. Λοιπόν, λάνια, να την πρωινάρα έτοιμη και πάμε να δοκιμάσουμε. Το πρώτο γεύμα ουσιαστικά της ημέρας, από το πρώτο βιντεάκι, σας ευχαριστώ για τη στήριξη, ελπίζω να σας αρέσει, να μην βαρεθείτε και κάντε εγγραφή για να έρθουν περισσότερα. Λοιπόν, παιδιά, βάζω, βουτάω λίγο στη σοκολάτα. Κλείνω να φάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε γυμναστήριο, πάμε να κάνουμε την προπόνησή μας και μετά να φάμε το δεύτερο γεύμα, στα αποδυτήρια, όπως σας είπα. Τελείωσα την προπόνηση, πάμε στα αποδυτήρια για το δεύτερο γεύμα που σας είπα.
Λοιπόν, να το χρησιμοποιώ ριζάβλευρο 40 γραμμάρια και 50 γραμμάρια isolate protein. Και πάμε να δοκιμάσουμε, παιδιά. Τέλειο. Έχουμε μολιάσει το ριζάκι μας. Το τσάσμι. Θα γίνει πένα. Και καθαρίζουμε το στήθος κοτόπουλο. Δηλαδή το καθαρίζουμε, τι καθαρίζουμε. Βγάζουμε όσο μπορούμε αυτές τις άσπρες μπίχλες. Και το κόβουμε και μικρά κομματάκια. Το στήθος κοτόπουλο το καθαρίσαμε όσο μπορέσαμε. Περιμένουμε περίπου 15-16-17 λεπτά. Το παρακολουθούμε κιόλας. Απλά βράζει, με να έτσι μ' αρέσει κιόλας. Δεν το κάνω πιο πολύ για διατροφή, μ' αρέσει κιόλας. Και γλιτώνω χρόνο και μ' αρέσει και γευστικά. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχει μουλιάσει καλά. Το στραγγίζουμε, τζάσμινη ριζάρα. Και μετά το κοτόπουλο θα βάλουμε και το ρύζι. Μα τελείωσε. Τα βράσαμε όλα με τον ίδιο τρόπο, εύκολα και όμορφα και γλυκά και ωραία. Λοιπόν, στήθος κοτόπουλο έτοιμο. Ρύζι έτοιμο. Κολοκυθάκι βραστό έτοιμο. Μπροκολάρα έτοιμη. Και μοσχάρι νουά έτοιμο. Πάμε να τα φτιάξουμε σε γεύματα και να είμαστε έτοιμοι και κούκλοι. Να δούμε ποιο είναι το τρίτο γεύμα μας και το κύριο μεταπροπονητικό γεύμα μας, το οποίο αποτελείται από νουά μοσχάρι. Πάμε να βάλουμε 150 γραμμάρια. 150 εν τέλει. Θα προσθέσουμε 125 γραμμάρια ρύζι τζάσμι και 100 γραμμάρια φράουλες και βέβαια λίγο αλάτι. Τέταρτο γεύμα. Πάμε να δούμε τι θα βάλουμε. 150 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο που μόλις βράσαμε. 100 γραμμάρια ρύζι που μόλις βράσαμε επίσης. Ωραία. Και 120 γραμμάρια βραστά λαχανικά. Μπολογκύθια και λίγη μπροκολάρα. Και βέβαια και εδώ θα βάλουμε αλατάκι. Πέμπτο γεύμα. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. 150 στήθος. Το βάλουμε όλοι μαζί τώρα. Έχουμε 70 ριζάκι ακόμη. Σε αυτό το γεύμα θα βάλουμε επίσης 70 γραμμάρια μπρόκολο. Πάμε λοιπόν στο έκτο γεύμα της ημέρας. 140 γραμμάρια μοσχάρι νουά. 100 γραμμάρια μπρόκολο. Χωρίς υδατάνθρακα τώρα. Το πρώτο τελευταίο γεύμα. Τέλεια. Και εδώ αλάτι σίγουρα. Λοιπόν, αλάνια, φτάσαμε στο 7ο γεύμα της ημέρας. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είναι 50 γραμμάρια σκόνη πρωτεΐνης, οποιαδήποτε και αν χρησιμοποιείτε και οποιαδήποτε γεύση θέλετε εσείς. 50 γραμμάρια βάζετε σε ένα ωραίο μπολάκι. 40 γραμμάρια νερό. Το βάζετε σε βαθιά κατάψυξη για 10 λεπτά. Και αυτό είναι το υπέροχο βραδινό μου που περιμένω πώς και πώς κάθε βράδυ να φτάσει 10 η ώρα για να το φάω, παιδιά. Είναι απλά τέλειο. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει, δείτε το. Μπορείτε να βάλετε και από τη σιροπάρα πάνω με τη σοκολάτα, το Sweet & Balance, με στέβια χωρίς ζάχαρη και γίνεται τέλειο. Λοιπόν, όπως βλέπετε το βάζω κατάψυξη. Μάχαρο κουτάλι με πειράζει για 10 λεπτά, βαθιά κατάψυξη. Και θα γίνει... Λοιπόν, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχω υδρώσει και πάμε να δοκιμάσουμε το βραδινό παγωτό μας. Το τελευταίο γεύμα μας, όπως σας είπα. Να το κουτάλι. Το. Ό,τι καλύτερο, παιδιά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, έρχονται πάρα πολλά. Ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη σας για όλα. Ας το απολαύσω.